Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε ένα νέο κύκλο συζήτηση εδώ, φιλοξενώντας το δεύτερο μέρος εκπομπής. Συνήθως να φιλοξενούμε προσωπικότητες και να κάνουμε χρήσιμες συζητήσεις. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κινήματος των Ελλήνων Φορολογουμένων, τον κύριο Σιάτρα, γιατί θα συζητήσουμε για τον ένφια και γενικότερα θα κάνουμε μια πολιτική συζήτηση γενικότερου ενδιαφέροντος. Καλό απόγευμα, κύριε Σιάτρα, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα στην ιστοσελίδα σας φορολογούμενος.gr του κινήματος, με αγχώνει αυτή η αύξηση του συνολικού χρέους, το οποίο βλέπω ότι αυξάνεται. Να ενημερώσω λίγο τον κόσμο που μας ακούει, αν δεν είναι online προσβάσιμος. Χρέος ανά νοικοκυριό 80.441 ευρώ, χρέος αναπολίτη 28.708 ευρώ. Δηλαδή, είμαι χρεωμένος εγώ αυτό το ποσό, κύριε Σιάτρα, δεν είναι? Δυστυχώς είσαστε χρεωμένος και εσείς και όλη η οικογένειά σας. Το κακό είναι ότι σήμερα γεννήθηκαν, για παράδειγμα, γεννήθηκαν σε όλη την Ελλάδα κοντά στα 360 παιδιά. Μάλιστα. Και τα παιδιά αυτά είναι χρεωμένα από την πρώτη μέρα γέννησής τους. Είναι χρεωμένα. Θα πρέπει όμως να πούμε το εξής, ότι ο ρυθμός που αυτό το νούμερο, αυτός ο πίνακας, έτσι, τα νούμερα που δείχνει, ανέβαιναν στο παρελθόν, ήταν τρομακτικός. Σήμερα έχει ηρεμήσει, γιατί όντως το χρέος μπορεί να παραμένει σε δυσθεώρητα υψηλά επίπεδα, αλλά δεν ανεβαίνει πλέον με το ρυθμό που ανέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Σιάτρα, επέλεξα αυτή την εβδομάδα και το εξηγώ στους ακροατές να φιλοξενήσω, να αποφύγω να μιλήσω με βουλευτές, με εκπροσώπους του κοινοβουλίου που μπορεί να έλεγαν κάποια και λένε αυτά τα πολιτικά στερεότυπα. Να μιλήσω με ανθρώπους όπου γνωρίζουν ίσως κάποια πράγματα για τον μέσο ακροατή που μπορεί να μην αντιλαμβάνεται. Και μάλιστα πρόσφατα δημοσιεύσατε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβαση άρθρο όσον αφορά έναν άδικο φόρο που είναι ο ένφια και αναλύεται τρεις περιπτώσεις προσφυγών. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο να διευκρινίσετε και με την ιδιότητα του οικονομολόγου. Δημιουργείται, νομίζω, μια παραφιλολογία πάνω στο θέμα του ένφια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, ότι κλείνει το μάτι σε όσους θέλουν να μην τον πληρώσουν, λέγοντας ότι έγινε μια πολιτική δήλωση πρόσφατα, δεν θυμάμαι ποιος την είπε, ότι πληρώστε κατά συνείδηση. Μάλιστα, ο Πάνος Καμένος, για να μην τα ρίχνουμε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι εγώ δεν θα τον πληρώσω. Δημιουργείται πάλι ένα νέο κίνημα, δεν πληρώνω τον ένφια. Κοιτάξτε, καταρχάς ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο κύριος Καμένος είναι πολιτικά πρόσωπα, ασκούν μια πολιτική. Πρέπει να υπενθυμίσω πάντως ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, πριν από 3 χρόνια τέτοια εποχή, δήλωνε ότι δεν θα πληρώσει το χαράτσι. Τότε, ναι. Θυμάστε τις ΔΕΗ. Βεβαίως, βεβαίως. Σε ερωτήσεις που του γίνονται σήμερα, εάν τελικά το πλήρωσε, δεν κλείνει το μάτι, κλείνει το στόμα και δεν απαντάει. Μάλιστα. Συνεπώς, αυτά είναι λεονταρισμοί που δεν ξέρω αν οδηγούν κάπου πέρα από το να παρασύρουν, αν θέλετε, τον κόσμο. Λοιπόν, η δική μας θέση είναι η εξής. Καταρχάς, δημιουργήσαμε αυτά τα υποδείγματα και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι συνέχεια διαφόρων παρόμοιων υποδειγμάτων ή μορφών αγώνα, θα έλεγα, που κάναμε και που είχαμε και στο παρελθόν, το 2011, με το τέλος επιτιδεύματος, το χαράτσι και όλα αυτά που ακολούθησαν. Σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά, με πραγματικά μεγάλη χαρά, βλέπω ότι την πρακτική μας την ακολουθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπου έχει τα ίδια περίπου υποδείγματα. Μάλιστα. Την ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ελάτε να βρούμε τρόπους να αποφύγουμε. Την ακολουθούν πολλοί φορείς. Λοιπόν, άρα, για μας είναι χαρά όταν οι πολίτες αντιδρούν. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά τα υποδείγματα? Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Καταρχάς, ξεκινώντας, θέλω να πω κάτι που μου το έχει μάθει η ιστορία και η ενασχόλησή μου τόσα χρόνια με τη φορολογία. Μάλιστα. Ότι το κάθε κράτος έχει τη δύναμη, έχει το δικαίωμα καταρχάς, να επιβάλλει ό,τι φορολογία θέλει. Δεύτερον, το κάθε κράτος έχει τη δύναμη να εισπράττει τους φόρους που επιβάλλει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο δύσκολη, όσο άσχημα και αν μας φαίνεται αυτό που είπα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία, όπου μπορεί να πάσχει η δημοκρατία μας, αλλά εξακολουθεί σε κάποιο βαθμό και υφίσταται. Εμείς μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τρόπους να αντιδράσουμε, νόμιμους τρόπους να αντιδράσουμε. Ο ένφια, οι ενδικοφανείς προσφυγές και όλα αυτά που και εμείς βγάζουμε τώρα είναι πολύ καινούρια. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα μπορέσουν όλες αυτές οι προσφυγές να γίνουν δεκτές. Όμως ένα είναι βέβαιο, ότι δημιουργούν
βγάζουν νέες έννοιες προς την κοινωνία και βάζουν νέα ερωτηματικά που δεν τα είχαμε σκεφτεί πριν. Για παράδειγμα, η πρώτη προσφυγή που εμείς προτείνουμε σε πολλά μέλη της κοινωνίας να κάνουν είναι για όσους νιώθουν, για όσους πιστεύουν ότι δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα. Τι θα πει έχω φοροδοτική ικανότητα? Ότι εάν έχω είναι αυτό που μου περισσεύει εφόσον εξαντληθούν τα απαραίτητα προστοζήν στοιχεία. Δηλαδή, αν έχω 5.000 εισόδημα για παράδειγμα και χρειάζομαι 5.000 ευρώ για να πληρώσω το ενίκη μου ή να πληρώσω την τροφή μου, τη θέρμανση, το φαγητό μου και κάποια στοιχειώδη πράγματα για την εκπαίδευσή μου, τότε δεν έχω χρήματα να πληρώσω φόρους. Είναι πρώτη στο καθήκον του πολίτη να επιβιώσει και δεύτερο καθήκον να πληρώσει φόρους. Κύριε Σιάτρα, λοιπόν, σας διακόπτω λίγο για να καταλάβω λίγο και εγώ καλύτερα. Αυτό προβλέπεται συνταγματικά? Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί, αν εγώ για παράδειγμα, αύριο όπως είπατε, δεν μπορώ να το αποκριθώ στα φασικά, δεν έχω να ζήσω, δεν έχω να φάω? Τι γίνεται? Μετακυλίεται στην πλάτη μου αυτό το? Γιατί μετά πηγαίνουμε στις κατασχέσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι δεν είναι? Σου λέει, άμα δεν έχεις να πληρώσεις, σου παίρνω ό,τι έχεις. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Καταρχάς, εμείς δεν εξετάζουμε στην παρούσα φάση, όχι ότι μας αφήνει αδιάφορους, δεν εξετάζουμε αν ο νόμος για τον έμφυα είναι αντισυνταγματικός ή όχι. Μάλιστα. Αν κολλήσουμε σε αυτό, θα χάσουμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο. Λοιπόν, εμείς ισχυριζόμαστε το εξής, κύριε Κουνιάκη, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν οι ακροατές, ότι ασχέτως αν ο νόμος είναι αντισυνταγματικός ή όχι, η εφαρμογή του προκαλεί αντισταγματικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Δηλαδή, αν έρθει το κράτος και μου πάρει με οποιονδήποτε τρόπο τα χρήματα που μου λέει ότι οφείλω λόγω έμφυα, εγώ θα αναγκαστώ να μην φάω, θα αναγκαστώ, δεν θα έχω σπίτι να ζήσω, γιατί δεν θα έχω, ξέρω, αν πληρώσω το ενίκιο, δεν θα μπορέσω να έχω εκπαίδευση, να δώσω εκπαίδευση στο παιδί μου, μάλιστα, να πάει σε ένα φροντιστήριο αγγλικών ή μαθηματικών. Αυτά όμως που εγώ θα χάσω, κύριε Κουνιάκη, πρώτον, καταπατούν την ανθρώπινη αξιοπρέπειά μου. Μάλιστα. Δεύτερον, καταπατούν το δικαίωμά μου να αναπτύξω την προσωπικότητά μου. Καταπατούν το δικαίωμά μου για εκπαίδευση. Αυτά τα πράγματα που αναφέρω ότι καταπατούνται είναι επίσης συνταγματικά δικαιώματα, τα οποία επίσης προστατεύει το Σύνταγμα. Συνεπώς, ασχέτως τι είναι ο νόμος, τελικά, πολλές φορές, σε κάποιες περιπτώσεις πολιτών, καταλήγει να προκαλεί αντισταγματικά αποτελέσματα. Και εδώ πέρα βασιζόμαστε και ερχόμαστε και λέμε, κάντε πολίτες, και σας βοηθούμε γι' αυτό, σας παρέχουμε το υπόδειγμα, σας παρέχουμε κάθε νομική συμβουλή μέσω των δικηγόρων μας. Μάλιστα. Και λέμε, κάντε το υπόδειγμα και υποβάλλετε την ενδικοφανή προσφυγή. Είναι ένα νέο μέσο προσφυγής αυτό. Ισχύει από φέτος. Και είναι ωραίο, γιατί περιορίζει τις δικαστικές διαμάχες. Λοιπόν, εάν η Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών που θα πάει αυτή η προσφυγή, και δεν έχει κόστος η προσφυγή αυτή, και αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, ξέρετε, εάν την αποδεχθεί, έχει καλώς. Εάν την απορρίψει, θα πάρουμε, μάλιστα σε μερικές ακραίες περιπτώσεις, θα πάρουμε εμείς από το χέρι, επιτρέψτε μου να πω, τον φορολογούμενο, τον πολίτη, και θα πάμε εμείς στα δικαστήρια, χωρίς να πληρώσει δικηγόρους, χωρίς να πληρώσει δικαστικά έξοδα, για να κερδίσουμε κάποιες υποθέσεις. Είναι βέβαιο, κύριε Κουνιάκη, ότι κάποιες ακραίες υποθέσεις, υποθέσεις ακραίες φτώχειας, θα τις κερδίσουμε. Είμαστε πολύ πεπισμένοι σε αυτό. Λοιπόν, εάν εμείς κατορθώσουμε και πάρουμε μια δικαστική απόφαση που θα λέει ότι ο τάδε πολίτης, ο πολίτης, ξέρω εγώ, Χ, δεν έχει φοροδοτική ικανότητα, τότε έχουμε κάνει μια τεράστια, πραγματικά τεράστια ανατροπή στο φορολογικό σύστημα αυτής της χώρας. Γιατί θα αναγκαστεί ο φορολογικός νομοθέτης, θα αναγκαστεί να λάβει υπόψη του αυτήν την απόφαση. Και εφόσον τη λαμβάνει για ένα πολίτη, θα επεκταθεί σε όλους. Και εκεί πέρα, να η επανάσταση που σας είπα ότι μπορεί να γίνει. Ότι η έννοια της φοροδοτικής ικανότητας που δεν υπάρχει σήμερα στη φορολογική φιλοσοφία της χώρας μας, μάλιστα, θα μπει. Άρα θα προστατεύεται το πραγματικά χαμηλό εισόδημα, το οποίο η ΕΛΣΤΑΤ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, το προσδιορίζει και λέει ότι για ένα άτομο είναι 5.890 πόσα ευρώ. Τώρα δεν ξέρω αν σας μπερδέψω λίγο, γιατί εγώ τώρα είμαι καχύποπτος δημοσιογραφικά. Γιατί σε αυτές τις περίεργες. Καλά κάνετε. Όχι, απέναντι, απέναντι στη δική σας πρωτοβουλία και στο κίνημα, το οποίο έχω διαβάσει τοποθετήσεις σας με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά η κυβέρνηση
που έχει κατηγορηθεί για παράδειγμα πολλές φορές και για παρέμβαση στην δικαιοσύνη. Πρέπει να σας πω ότι προχθές έκαναν απεργία εργαζόμενοι και στα νοσοκομεία, γιατί βγήκε το θέμα της αξιολόγησης πηγή που αρνούνται. Το δικαστήριο βγήκε κατά τους. Η προσφυγή δικαιώθηκε του κράτους. Θεωρείτε ότι το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει και να κλείσει αυτά τα νομικά, να το πω, κενά, δεν ξέρω πώς είναι, δηλαδή για να διασφαλίσει ότι θα τα εισπράξει αυτά τα χρήματα. Κύριε Κουνιακή, μπορεί να είναι ανόητο το ερώτημα, κύριε Σιάτα. Παρέμβω, δεν είναι καθόλου ανόητο, είναι πραγματικό και προκύπτω μια εμπειρία δική σας όπως και δική μου. Ναι, συμφωνώ, το κράτος μπορεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη ή μάλλον παρενέβαινε στη δικαιοσύνη. Βλέπετε, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, η δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη, γιατί διορίζεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση. Μεγάλο λάθος του Συντάγματος, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, μπορεί να παρέμβει και γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή, εμείς χάσαμε τις προσφυγές μας, σαν σύλλογος τότε, Έλληνες φορολογούμενοι, χάσαμε τις προσφυγές μας για το τέλος επιτιδεύματος. Ναι. Αν θα διαβάσετε, κύριε Κουνιάκη, την απόφαση, θα εκπλαγείτε. Χάσαμε την απόφαση για το χαράτσι. Επί δύο χρόνια αναβάλλεται, εχθές την Τρίτη, αναβλήθηκε για τρίτη φορά αίτηση ακύρωσης που έχουμε υποβάλει σαν πολίτες και σαν σύλλογος Έλληνες φορολογούμενοι για την ακύρωση της συμφωνίας του ελληνικού δημοσίου με τη Siemens. Είναι η κορονίδα των σκανδάλων. Με ποιο αιτιολογικό, κύριε Κουνιάκη, δεν προσήλθε για τρίτη φορά το ελληνικό δημόσιο στο δικαστήριο? Να δηλαδή, πω και κάτι άλλο, κύριε Σιάτρο. Με τη δημοσιογραφική μου εμπειρία, αυτή τη μικρή που έχω πει, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η πίεση σε έναν ανώτατο, π.χ. δικαστικό, δεν ξέρω ποιος αποφασίζει, στο να ακυρώσει αυτό το μέτρο, π.χ. δηλαδή δεν είναι μια πίεση πολιτική του στήλου ότι η απόφαση που θα πάρεις κρίνει την βιωσιμότητα της χώρας αυτή τη στιγμή? Διότι αν δεν εισπράξει, λέω εγώ τώρα, τον ένφυ, αυτόν τον άδικο φόρο το κράτος, δεν θα μας φορολογήσει με έναν άλλο τρόπο? Δηλαδή μπορεί να πει τον αφήνω και σας φορολογώ διαφορετικά και μετά ξανατρέχουμε πάλι με προσφυγές? Κύριε Κουνιάκη, ο δικαστής που θα πάρει αυτή την απόφαση θα πρέπει να πει σε αυτή τη φορολογούμενη γυναίκα που μένει χωρίς εισόδημα τι να κόψει. Να κόψει από τη θέρμανση, να κόψει από την τροφή του παιδιού της, να κόψει από την εκπαίδευση του παιδιού της. Ας απορρίψει τις προσφυγές μας. Αλλά θα πρέπει να κοιτάξει στα μάτια τους πολίτες και να πει τι να κόψουν. Δεν νομίζω ότι η δικαιοσύνη έχει φτάσει ως εκεί. Νομίζω ότι σε κάποιο βαθμό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 4,5 χρόνια μέσα στο μνημόνιο, έχει κατακριθεί πάρα πολύ η δικαιοσύνη και βλέπουμε και τις αποφάσεις πώς σιγά σιγά ξεφεύγουν από την κρατική πολιτική, μαλακώνουν και νιώθουν ότι έχει και η δικαιοσύνη, το νιώθει ότι έχει ένα ρόλο σοβαρό να παίξει στα όσα περνά αυτή η κοινωνία. Είμαστε αισιόδοξοι, συνεπώς, ότι με κάποιον από τους τρόπους που πάμε να τους πιάσουμε, κάποιος θα δουλέψει. Και νομίζω, κύριε Σιάτα, και είναι πολύ σημαντικό, σας διακόπτω και πάλι, ότι πρέπει και λίγο να ξεσηκωθούμε, να το πω απλά, και από τον καναπέ μας και να αντιδράσουμε και να μην είμαστε παθητικοί δέκτες σε μια τρομολαγνία. Γιατί αυτές τις μέρες, το λέω και με άλλους εκλεκτούς καλεσμένους, είδατε τι βιώνουμε επικοινωνιακά από τα μεγάλα κανάλια, από τους πολιτικούς και τι διλήμματα θέτουν στον λαό. Ότι θα πάρω, λέει ο Γεωργιάδης, στις καταθέσεις μου και θα φύγω. Και υπάρχει μεγάλη μερίδα, ιδιαίτερα μεγάλων ανθρώπων, που ξέρετε τι λένε. Ας μου πάρουν ό,τι είναι να μου πάρουν, να ξεμπερδεύουμε. Που είναι λάθος αυτό για μένα, σαν ένα νέο άνθρωπο, αυτή η λογική. Κύριε Κουνιακή, έχετε απόλυτο δίκιο. Και χαίρομαι που εσείς, σαν δημοσιογράφος, βοηθάτε στο να πάει η κοινωνία μπροστά. Στο ζήτημα που αναφέρετε, εμείς σήμερα, και μπορείτε αν το δείτε πρώτη-πρώτη σελίδα στο forologumeni.gr, το ανεβάσαμε πριν από λίγο, στείλαμε επιστολή στον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριο Ντράγκη, όπου τους ζητούμε να παρέμβουν και να δώσουν τέρμα σε αυτά τα επικίνδυνα και κακόγουστα πολιτικά παιχνίδια και να μας πούν, έλα εδώ κύριε Στουρνάρα. Είναι υποχρεωμένος ο κύριος Στουρνάρας ως θέσεώς του. Ναι. Ο κύριος Στουρνάρας είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να διατηρεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πολιτών στις καταθέσεις, να μας πει εάν αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης έχουν βάση. Τι πιστεύει αυτός? Το ίδιο καλούμε και τον κύριο Ντράγκη. Και ξέρετε, θα απαντήσουν. Να παρέμβω και να πω ότι με όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μία εβδομάδα, νομίζω, δηλαδή αυτό που είπε, ότι αν δοθεί η ευκαιρία στον Τσίπρα
που δεν θα του δοθεί, λέει, τότε θα φύγουν τα λεφτά από τις τράπεζες και δεν θα μείνει ούτε ένα ευρώ. Το θυμάστε, σε αυτό αναφέρεται. Βεβαιότατα. Και αυτά που λέει κάθε πρωί στα παράθυρα ο κύριος Άδωνης, λοιπόν, αυτά συνιστούν παράβαση του άρθρου 191 του ποινικού κώδικα, ο οποίος λέει ότι αν διαδώσεις φήμες ή πεις πράγματα που άρουν, που αναστατώνουν την κοινωνία και άρουν την εμπιστοσύνη στο νόμισμα, τότε τιμωρείσαι. Λοιπόν, δηλαδή, ναι, αρχίσαμε και το ψάχνουμε. Ψάχνουμε τα πάντα πλέον. Γιατί δεν μπορούμε άλλο να ζούμε με αυτήν την ανομία, με αυτόν τον στραγγαλισμό που κάνει το κράτος. Αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες του κράτους στις δημοσιονομικές, όμως είναι τα δικά τους χάλια. Σωστό αυτό που λέτε, κύριε Σιάτρα. Και να σας πω και κάτι. Είναι και θέμα, νομίζω, και πολιτικών επιλογών τελικά. Γιατί νομίζω και εγώ μαθαίνω μέσα από προσωπικότητες σαν και εσάς και διευρύνω τους οριζοντές μου. Γιατί, παράδειγμα, η αλήθεια είναι το κίνημά σας δεν είναι προβεβλημένο από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα οποία λέτε μπορεί να μην συμφέρουν πολλούς που εκφράζουν αυτό το σύστημα και την υποτέλεια ίσως τα μεγάλα συμφέροντα. Αλλά η αλήθεια είναι, γι' αυτό και είναι χαρά που σας φιλοξενώ εδώ, διότι ο κόσμος, αν μπει στο φορολογούμενος.gr. Φορολογούμενος.gr είναι ο σύλλογος. Φορολογούμενος.gr είναι το πολιτικό κίνημα. Το κίνημά σας. Ωραία. Στο φορολογούμενη.gr, αν μπει, μπορεί να βρει, για παράδειγμα, αυτό το οποίο λέτε. Μπορεί να βρει τα δικαιώματά του, τα οποία μπορεί συλλογικά και με τη δική σας αρρωγή και βοήθεια να τα εκφράσει και να διεκδικήσει και να μην είναι παθητικός δέκτης σε όλα όσα αποφασίζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Το οποίο μπορεί να καταπατά πολλές φορές τους νόμους. Σε αυτό που λέτε, να σας πω το εξής. Εμείς επί χρόνια, σαν σύλλογος Έλληνες φορολογούμενοι, είχαμε άριστη σχέση με όλα τα ΜΜΕ, εδώ, τα συστημικά αυτά που λένε στην Αθήνα. Λοιπόν, πέρσι, τέτοια εποχή, μάλλον πέρσι το Δεκέμβριο, εξέδωσα ένα βιβλίο, «Οι ζημιές μας, κέρδη τους, οι λαϊλασίες της Ελλάδος», όπου περιγράφω, και είμαι οικονομολόγος, αυτή ήταν η δουλειά μου, περιγράφω το πώς έγινε η διαχείριση της κρίσης, κυρίως στον τομέα των ομολόγων, όπου δείχνει τον κάκιστο τρόπο που έγινε η διαχείριση της κρίσης και το κούρεμα των ομολόγων από τις ελληνικές κυβερνήσεις και πώς τελικά πυροβολήσαμε τα πόδια μας και μπλέξαμε σε αυτήν την ιστορία του χρέους. Το βιβλίο αυτό ήδη σας το έχουμε στείλει, θα το παραλάβετε αύριο ή μεθαύριο. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό οι φίλοι μου δημοσιογράφοι δεν το πρόβαλαν. Γιατί κατηγορούσε αυτή τη συγκυβέρνηση, κατηγορούσε την πρώτη κυβέρνηση του Παπανδρέου και την κυβέρνηση Σαμαρά τώρα. Λοιπόν, από την ημέρα εμείς δεν μετατρέψαμε, αλλά επεκτείναμε, κάναμε το σύλλογο και πολιτικό κόμμα από τον Ιούνιο του φέτος, του 2014, με τα βίας περνάμε κάποια πράγματα στα ΜΜΕ, τα μεγάλα, τα μικρότερα ή τα όλα τα μέσα, και αυτό μας ικανοποιεί πάρα πολύ, της επαρχίας. Εκεί έχουμε την ίδια καλή υποδοχή που είχαμε πάντα. Λοιπόν, όμως τα συστημικά μέσα, ναι, όπως το λέτε, δεν θέλουν όλες τις φωνές να ακούγονται. Όμως κοιτάξτε, κάνουμε δράσεις που έρχεται η κοινωνία προς εμάς. Δεν είναι ανάγκη να βγούμε μέσα από τα παράθυρα, τα τηλεοπτικά. Έρχεται η κοινωνία από τα μας. Γιατί όταν βλέπουν ότι εδώ πέρα έχουμε φτιάξει ομάδες που θα δεχτούμε κάθε τηλέφωνο και θα βοηθήσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9 η ώρα φεύγουμε από εδώ, και θα βοηθήσουμε τους πολίτες να κάνουν μια προσφυγή για να πετύχουν κάτι. Ναι, αυτό φέρνει την κοινωνία κοντά μας. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, κύριε Σιάτρα, και νομίζω ότι στην περιφέρεια, επειδή πρόσφατα, εδώ και 2 χρόνια έχω γυρίσει με την ίδρυση του νέου αυτού σταθμού με τον συνεδερό μου, τον Μιχάλη τον Μίχο, υπάρχουν και αυτές τα φρέσκα μυαλά τα οποία προσπαθούν να βρουν μια διαφορετική διέξοδο και προσπαθούν και θέλουν να ψαχτούν, και το διαδίκτυο βεβαίως έχει αυτό το πλεονέκτημα, το ότι σου δίνει τη δυνατότητα, άσχετα με το ότι θα πει ένα συστημικό μέσο, να ψαχτείς και να ακούσεις και το διαφορετικό, διότι εμείς αυτή τη στιγμή ο δημόσιος σας λόγος κρίνεται από τους ακροατές και αυτοί είναι οι τελικοί αποδέκτες και βγάζουν συμπεράσματα. Όμως χαίρομαι, διότι φιλοξενώντας προσωπικότητες σαν και εσάς, στέλνουμε ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να αντιδράσουμε, διότι αν αντιδράσουμε μαζικά και εμείς ως λαός, αν συνασπιστούμε ίσως και με τις άλλες χώρες του Νότου, αν φωνάξουμε να αλλάξουν κάποιοι συσχετισμοί, αν ξυπνοθούμε, τότε ναι. Αναγκαστικά κάποιοι θα δουν ότι είναι ένα καζάνι το οποίο βράζει και θα αλλάξει αυτή η πολιτική που εξυπηρετεί, νομίζω, τις τράπεζες περισσότερο, έτσι δεν είναι? Και τις τράπεζες και γενικά μια πολιτική που
που εκπορεύεται από τα κεντροευρωπαϊκά κράτη. Όμως, κύριε Κουνιάκη, θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς σαν λαό, σαν κοινωνία. Ναι. Να αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε πολύ περισσότερο για τον συνάνθρωπο και την κοινωνία και για το κράτος μας. Και για το κράτος μας. Δηλαδή, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το φαινόμενο της φοροδιαφυγής, για παράδειγμα. Σωστό. Όλα αυτά τα φαινόμενα που δείχνουν μια κοινωνία που έμαθε να ζει με ένα περίεργο έτσι τρόπο και που τελικά είχα χάθηκε η μπάλα, ξέρετε. Μάλιστα. Εγώ θέλω να περάσω ένα μήνυμα ότι η δουλειά, εμείς σαν πολίτες δεν πρέπει να διεκδικούμε μόνον τους λιγότερους φόρους. Πρέπει να διεκδικούμε κάτι άλλο από την άλλη πλευρά που το έχουμε ξεχάσει εντελώς. Πρέπει να διεκδικούμε αποτελεσματικότητα στους φόρους μας. Δηλαδή δεν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα οι υψηλοί φόροι που πληρώνουμε. Είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο είναι ότι αυτά τα λεφτά, κύριε Κουνιάκη, πάνε στο βρόντο. Ότι τελικά δεν έχουμε αποτελεσματικότητα. Ότι αν αρρωστήσει κάποιος, σε ιδιώτη γιατρό θα πάει, σε ιδιωτικό νοσοκομείο θα πάει και οι εξετάσεις θα κάνει τα πληρώνει από την τσέπη του. Το παιδί το στέλνει σε φροντιστήριο που το πληρώνει από την τσέπη του. Οι παιδικοί σταθμοί δεν φτάνουν για να πάνε οι μάνες στα παιδιά τους. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Καταλάβατε. Και αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να ζητάμε πώς θα βελτιωθεί αυτή η ανταποδοτικότητα. Μάλιστα. Και εμείς εδώ το βιώνουμε, διότι πριν είχαμε θέμα για το νοσοκομείο, όχι μόνο της Υπήρου και της Λευκάδας, τα οποία υπολειτουργούν, παρόλα αυτά χτίζεται καινούργιο νοσοκομείο στη Λευκάδα. Και αναρωτιόμαστε εύλογα, διότι το νέο νοσοκομείο καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα βούτυρο σε ένα πολιτικό λόγο του νέου βουλευτή π.χ. που μπορεί να εκλεγεί, γιατί θα πει ότι να δρομολογούμε νέο νοσοκομείο στη Λευκάδα. Γιατί αν πάμε σε εκλογές, αυτό θα γυρίσουν αύριο και θα πούν. Αλλά το ζήτημα είναι, δεν λέει κανείς αν αυτό το νοσοκομείο θα έχει ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και αν θα μπορούμε να κάνουμε τις εξετάσεις, διότι δεν θα μας καλύπτει τίποτα το ταμείο το οποίο χρησιμοποιούμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταλάβατε. Ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια να έχει ως προς τη διαχείρισή του. Δηλαδή να αποφεύγει τις πατάλες. Βεβαιότατα. Να αποφεύγει να πετάει το χρήμα του λαού. Αλλά ως προς την αποστολή του, εκεί πέρα θα πρέπει να έχει έναν ευρύτατο κοινωνικό ρόλο. Κυρίως σήμερα που οι πολίτες μας βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκονται. Μπορεί αυτό να διασφαλιστεί, κύριε Σιάτρα, όταν για παράδειγμα ψηφίστηκε αυτό το μέτρο που βάζει στην ιδιωτική εταιρεία, όπου θα το κρίνει και θα το αξιολογεί, για παράδειγμα, με βάση μια πολυεθνική. Π.χ. μου κοστίζεις, κλείσε. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα. Και να σας πω κάτι. Δεν είναι, όπως το έχω δει τουλάχιστον, δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λειτουργούμε τα νοσοκομεία μας όπως λειτουργούν κάποιες ιδιωτικές εταιρείες στην Γερμανία, στην Αμερική. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να συνεχίζεται η κατάσταση η οποία υπήρχε, όπου τα λεφτά πετάγονταν, όπου οι γιατροί δεν πήγαιναν και πληρώνονταν. Σωστό. Όπου ο κάθε δήμαρχος ή πολιτικός, εδώ στην Αθήνα έχουν αναφερθεί πάρα πολλά, πήγαιναν, δημιουργούσαν λογαριασμούς 90.000 ευρώ. Σωστό. Και τελικά έκαναν, τους έδιναν έκπτωση, είναι 89.000. Αυτά είναι κοροϊδία. Ας τους πιάσουν όμως, γιατί τώρα την πληρώνουμε όλοι, καταλάβατε. Δηλαδή για αυτή την κατασπατάληση που την έκαναν αυτοί που έλεγχαν την παροχή των χρημάτων και ήταν στις θέσεις κλειδιά. Ταλαιπωρείται ο κόσμος όμως. Ναι, αλλά εξακολουθούμε και ψηφίζουμε. Εδώ Βεβαιότατα. Πρέπει να αλλάξουμε. Άρα εφόσον η περιφέρεια είναι πιο ανοιχτή στο νεωτερισμό, τον πολιτικό νεωτερισμό, να συνεχίσετε να προβάλλετε νέες φωνές, νέες δυνάμεις, έτσι ώστε να διαχυθεί αυτή η ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές και πολιτικές. Γιατί τελικά εκεί είναι η λύση. Και αν θέλετε, η απόφαση που εμείς πήραμε, κρίσιμη απόφαση που χαράζει τη ζωή μας, mm-hmm. να επεκταθούμε και σε πολιτικό κόμμα, είναι, ξέρετε γιατί. Γιατί διαπιστώσαμε ότι, ξέρετε, σαν πολιτικό κόμμα έχουμε μια τεράστια εισρωή μελών, έχουμε δωρεές, έχουμε εθελοντές πάρα πολλούς, πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε σαν σύλλογος. Μάλιστα. Ο κόσμος, βλέπουμε στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται πιο πολύ για πολιτικό κόμμα. Μάλιστα.
Κύριε Σιάτρα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε και άλλους κύκλους πολιτικής συζήτησης. Φορολογούμενοι.gr για τον κόσμο που μας ακούει, για να δείτε βεβαίως και πιο εξειδικευμένα να ενημερωθείτε και για τις πολιτικές σας θέσεις και για τις δράσεις σας. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω με αγωνία το βιβλίο σας. Οι οποίες πολιτικές θέσεις, κύριε Κουνιάκη, είναι σε τρεις τομείς. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε κυρίως με τρία θέματα: φορολογία, κοινωνική ασφάλιση και διαχείριση δημοσίου χρέους. Το δεύτερο, η κοινωνική ασφάλιση, είναι κάτι που επίσης πρέπει να συζητήσουμε μία από τις προσεχείς μέρες. Βεβαιότατα. Γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα είναι εκεί τελικά. Κοινωνική ασφάλιση, και το σημειώνω για να μιλήσουμε την επόμενη εβδομάδα πάλι, κύριε Σιάτρα, να ανοίξουμε πάλι ένα νέο κύκλο συζήτησης, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ εγώ, κύριε. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.